Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι 26, 27 ετών και ήδη έχει κάνει τον Άλντι Μέολα να υποκληθεί μπροστά του. Το οργανό παίζει, λέγεται μπουζούκι. Αλλά κάπως έτσι πρέπει να ακουγόταν ο Χιώτης όταν γύρισε από την Αμερική εκεί τέλη 50 αρχές 60. Διότι αυτό που ακούς είναι μπουζούκι. Θα μας τρελάνεις τελείως εσύ. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Τίποτα. Εγώ απολαμβάνω το ξανακούω και λέω φοβερό είναι το κομμάτι μου. Ωραίος. Λοιπόν, Μιχάλης Παύρης, οι σημειώσεις μου. Λοιπόν, ένα βιβλίο που όταν στο δίνω, ή μάλλον όταν το παίρνω και σου δίνω το σχόλιο, κοίτα να δεις, έχει βγάλει ταμπλατούρες, παρτιτούρες μέσα, η πένα, πως κανείς το κάνει, και μου λες στο εξωτερικό δεν γίνεται τίποτα χωρίς αυτό. Ποια είναι η εμπειρία, πες μου σε παρακαλώ λίγο για τον τρόπο με τον οποίο έχεις πάρει τον μπουζούκι και έχεις πάει στο εξωτερικό. Πώς έγινε? Ναι, κατά πρώτον πού έχεις γεννηθεί? Καταρχάς είμαι Ταυριώτης, είμαι από την Αθήνα. Ωραίος. Εντάξει, τώρα αυτό είναι το θέμα με την τζαζ. Μας έβγαλε από τα σύνορα που λέμε. Αχα. Βέβαια το ερέθισμα είναι από το Μανώλη το Χιώτη, ναι, που υπήρξε πρότυπό μου και είναι ακόμα πρότυπό. Συνεπώς αυτό το οποίο είπα πριν, δεν έχουμε συνεννοηθεί, είναι πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω και το λέω πραγματικά από καρδιάς αυτό. Είναι μεγάλη βοήθεια για μένα, γιατί δεν μπορείς να φανταστείς πόσο παλεύω για αυτό το πράγμα. Για να βάλω τη γνώση στο μπουζούκι. Ο λόγος για τον οποίο σε προσκάλεσα και σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση, είναι επειδή βλέπω έναν άνθρωπο 26-27, πόσο είσαι? 26, ναι. 26-27, που παλεύει με τα θηρία ενός ολόκληρου συστήματος που έχει μάθει να ακούει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και είναι πολύ δύσκολο. Του ξυνίζει να δεχτεί κάτι το διαφορετικό. Και επειδή βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ σεμνός, και έχει και πάθος με αυτό που κάνει. Πάθος, το γουστάρι δηλαδή. Τρελαίνεται, είναι σχεδόν ερωτική η σχέση σου. 100%. Με αυτό το θέμα. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, πώς γίνεται λοιπόν και ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει στον Ταύρο, θα μας παίξει σε λίγο live, ζωντανά που λένε και στα χωριά μας, λοιπόν, αυτά που αγαπάς. Πώς γίνεται λοιπόν και ένα παιδί που μεγαλώνει στον Ταύρο. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένα χάρισμα εδώ που τα λέμε, τουλάχιστον για το ζήτημα της τεχνικής και της ταχύτητας. Αλλά πώς γίνεται τώρα να σου σκάσει εσένα με τι ακούσματα το να δέσεις την τζαζ με τον μπουζούκι? Ουσιαστικά παίζεις με τον μπουζούκι πράγματα που δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε τον μπουζούκι να παίζει. Ναι. Αυτό είναι. Βέβαια, εντάξει, εμένα τα ακούσματά μου πάντα ήταν λαϊκά. Τα γνωστά λαϊκά τραγούδια που λέμε. Uh-huh. Βέβαια, όταν πρωτάκουσα τα κομμάτια του Χιώτη, έτσι, με τον τρόπο που φερόταν στο swing. Γιατί χρησιμοποίησε πολύ swing, μποσανόβες, mm-hmm, ρυθμούς που δεν τους ξέρανε και τότε. Με έβαλε σε αυτό το δρόμο έτσι ώστε να μπορέσω κι εγώ να κάνω κάτι διαφορετικό με τον μπουζούκι. Mm-hmm. Βέβαια, μου βγήκε πολύ εύκολα. Και εκεί έρχεται τώρα, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, πήρα μια βασική γνώση, μια αρχική γνώση που όλοι μας μπορεί να έχουμε σε ένα οδείο ή με ένα δάσκαλο. Mm-hmm. Βέβαια, είναι και ανάλογα το δάσκαλο.
Ποιος είναι ο δάσκαλος? Ο Μανώλης ο Μιχαλάκης. Αυτός άνοιξε τους οριζοντές μου. Αυτός είναι... Να αναφέρουμε πάντα τους δάσκαλους μας. Τον έχω... Ήταν ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος ήρθε και... Ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος ήρθε στο Μέολα τότε που παίξαμε μαζί στο Ακροπόλ. Ο οποίος πες μπουζούκι έτσι. Ο μοναδικός ο οποίος ήρθε. Γιατί λες ότι δεν ήρθαν οι υπόλοιποι? Εντάξει, τους λόγους τους ξέρουμε τώρα. Περίμενε. Όχι, εγώ δεν τους ξέρω. Διότι εγώ είμαι έξω από αυτό το κύκλωμα. Είμαι σε ένα άλλο κύκλωμα. Το οποίο έχει και αυτό τις αγγυλώσεις του και τις εμπάθειες του. Ασυζητητή. Οπότε γνωρίζεις. Καταλαβαίνεις. Μπορώ να κάνω τους παραλληλισμούς. Ναι. Ενδεχομένως. Αλλά σκέφτομαι το εξής. Ένας 25χρονος, 26χρονος άνθρωπος παίζει με τον Άλντι Μέολα. Για όσους ενδεχομένως δεν είναι αρκούντος μουσικόφιλοι από το ακροατήριο, τους ενημερώνουμε, χωρίς βεβαίως να τους ψέγουμε καθόλου που δεν το ξέρουν, ότι ο Άλντι Μέολα είναι ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή κιθαρίστες. Ναι, βέβαια. Στον κόσμο. Στον κόσμο, ναι, ναι. Λοιπόν. Και πολύ πρωτοποριακό στον ήχο του. Βέβαια. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, ο Άλντι Μέολα είναι διεθνές, είναι παγκόσμιο κεφάλαιο. Ναι, ναι. Στο όργανο που υπηρετεί. Στο όργανο που υπηρετεί. Μπορεί να είσαι του Σεγκόβια και να βγάζεις πυριά όταν ακούς το Μέολα. Ή να μη σου αρέσει καθόλου η Λάτιν. Αλλά είναι ένας άνθρωπος. Να σου πω, δηλαδή είναι σαν να έρχεται ο Wayne Rooney. Λοιπόν, να παίξει, πώς το λένε, ένα μονό με έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και να μην πηγαίνουν οι προπονητές. Ναι, είναι έτσι. Πώς και. Εντάξει, αυτό είναι. Βέβαια, δεν σου κρύβω ότι στεναχωρέθηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Mm-hmm. Πραγματικά το λέω, γιατί η κίνηση με τον Άλντι Μέολα δεν ήταν. Τότε είχα πει στον παραγωγό μου, ας πούμε, στον τότε παραγωγό μου, του λέω, από το να κάνουμε, ξέρω εγώ, έναν πειραματισμό και να πηγαίνουμε από μουσική σκηνή σε μουσική σκηνή και να λέμε σιγά-σιγά ότι το μπουζούκι παίζει τζαζ κτλ. Του λέω, καλό θα ήταν να το κάνουμε με το κεφάλαιο, όπως είπες και εσύ, ξέρω. Δηλαδή να πάρει τα εισιτήρια του τον μπουζούκι από έναν ο οποίος υπάρχει ήδη εκεί. Mm-hmm. Με τα βραβεία του τώρα, με τα γκράμι τώρα που έχει πάρει ο Άλντι Μέολα και τα λοιπά. Βέβαια ήταν το φοβερό, ήταν ότι εγώ με τον Άλντι Μέολα δεν συζητήσαμε ποτέ για το αν τον μπουζούκι θα ταιριάξει στην τζαζ. Mm-hmm. Για μας ήταν κάτι απλό. Mm-hmm. Δηλαδή ήρθε, παίξαμε χωρίς πρόβα, ας πούμε με κάλεσε στη Γαλλία σε 20.000 κόσμο να παίξουμε πρώτη φορά. Το οποίο κοινό εντωμεταξύ οι άνθρωποι, και αυτό μου είχε μείνει, μου είχε χαρακτήρι στη μνήμη μου, υπάρχει και στο διαδίκτυο αυτό. Ουρλιάζανε πραγματικά όταν είδανε τον μπουζούκι και όταν είδαν, ας πούμε, και την τεχνική. Γιατί πολλοί κόσμοι θέλει έναν βιρτουόζο να τον βλέπει να παίζει live, ας πούμε, και να του δείχνει όλη αυτή την τεχνική κτλ. Εκεί ήταν, αυτό ήταν το οποίο δεν ξέρω, με προβλημάτισε. Λέω, είναι δυνατόν τώρα, ας πούμε, στη χώρα μας να συζητάμε για το αν είναι καλό αυτό που έγινε με τον μπουζούκι, ας πούμε, με τον Άλντι Μέολα κτλ. Είναι, δεν ξέρω, ήταν πιστεύω για το γενικότερο καλό του οργάνου. Δεν ήταν μόνο για μένα αυτό. Ποιο δεν το έκανε για μένα. Δεν θα στο βάλω να το παίξει, μην ανησυχείς. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι? Έχω πολλά, δεν έχω. Πες μου 5-6 τα οποία. 3-4 που σου έρχονται στο νου. Είναι Σκερακίνα γιο του Βασίλη Τσάν. Ναι. Σέλη Κατζίδη. Βέβαια. Το έχει πει ο Κατζίδη. Ναι. Ναι. Εγώ δεν ζω γονατιστό. Το έχει γράψει για την Ξενιτιά, είναι. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, είναι ούτε για στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω. Είναι ένας καημός το κομμάτι όλο. Ναι. Μιλάει για έναν καημό. Είναι το, ένα μέτρο επί δύο. Είναι το κελί μου, αχμανούλα μου. Νομίζω ότι είναι για τους μετανάστες. Αρχικά. Διότι σε κάποιον είχα πει ότι νόμιζα ότι είναι ένα πολιτικό τραγούδι. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της Γερακίνας γιος. Αλλά κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, καλή του ώρα όποιος και να είναι, μου είπε ότι όχι, είναι για τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες στο εξωτερικό, Βέλγια και τέτοια. Μετά. Ναι, βέβαια είναι ανάλογα από πώς το βλέπεις έτσι. Έχει mm-hmm. πολλά. Ναι. Μετά ποιο άλλο κομμάτι. Mm. Το σαν απόκλειος πάλι του Τιτσάνι. Ναι. Αυτό είναι φοβερό κομμάτι, εντάξει. Ναι. Εδώ με βρίσκεις περισσότερο. Συγκινούμαι πολύ με αυτά τα κομμάτια. Από εκεί προέρχομαι. Και η αλήθεια είναι ότι με τόσα που λένε, ας πούμε, ότι δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει που κάτι θα ξέρεις, γιατί εντάξει, τα ακούς και εσύ. Αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Γιατί εγώ προέρχομαι μέσα από αυτά τα κομμάτια, mm-hmm. από αυτή την κουλτούρα. Γιατί καταλαβαίνω τι λένε τα τραγούδια αυτά. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σου πω ότι βίωσα κάποια πράγματα από αυτά. Είναι λογικό. Έχεις πολύ αδέλφια. Λίγοι. Έχω ένα μεγαλύτερο αδερφό. Πόσο μεγαλύτερο? 5 χρόνια. Με τι ασχολείται? Αστροφυσικό είναι αυτό. Αυτό είναι. Οι γονείς σου τους έχεις και τους δύο? Ναι, βέβαια. Είναι καλά? Είναι μαζί? Ναι, βέβαια. Είναι πολύ περήφανοι. Και για τους δύο. Έχουν ένα γιο αστροφυσικό και ένα γιο αστέρι. Ναι, τώρα συγκινούνται. Ναι. Ακούνε τώρα. 100%. Πώς τους λένε? Νίκος και Αργυρό. Νίκο και Αργυρό. Λοιπόν, θέλω να πιάσω τον μπουζούκι σου να μας παίξεις κάτι και μετά να μου δώσεις το τηλέφωνο να πάρω ή τον Νίκο ή την Αργυρό να τους πούμε μια καλησπέρα. γιατί το λέω, γιατί το λέω. Διότι για αυτήν εδώ τη γενιά η οποία μπορεί να τα βάζει με τα θήρια, μπορεί να τρώει ξύλο,
αλλά επιμένει. Υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι στάθηκαν. Στέκονται. Τη σπούδασαν και στέκονται ακόμα δίπλα. Ναι, βέβαια. Μιχάλης Παούρης. Για όποιον τώρα συντονίστηκε, ακούμε Μιχάλη Παούρη. Ο Μιχάλης Παούρης, το CD αυτό πώς λέγεται που ακούμε τώρα? Το λέγεται Disharmony. Disharmony. Επίσης τον ακούς στο The Guitar Project, αγαπητή ακροατία, αγαπητή ακροάτρια. Και υπάρχει και μάλιστα με την ευγενέστατη συμμετοχή του Μανούλη Μητσιά και το Έναρξης. Το οποίο είναι το πρώτο του CD. Ακριβώς. Ο Μιχάλης Παούρης είναι 27 ετών και κάνει jazz με το μπουζούκι.
Είναι η μεγάλη σχολή του Χιώτη τώρα. Για όποιον. Η μεγάλη του Χιώτη σχολή, πώς λέμε, η μεγάλη του γένους σχολή. Για όποιον αυτό το πράγμα το θέλει να το ψάξει γενεαλογικά. Μπράβο κύριε Μπογδάνε που καλείτε νέους και χίλια μπράβο στο δεξιοτέχνη καλεσμένο σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στον κύριο Σοκράτη Χατζιαναγνώστου. Να το χαίρονται η μάνα του και ο πατέρας του αυτόν τον νέο. Εμείς πού μπορούμε να τον ακούσουμε, λέει η Ελεονόρα. Μιχάλη, πού σε ακούμε? Τώρα αυτόν τον καιρό βρίσκομαι λόγω των 30 χρόνων από το θάνατο του Βασίλη Τσιτσάνη. Σε ένα χώρο που λέγεται Εκάτη, η Εκάτη. Έξω ακριβώς από το σταθμό τρένο του Ταύρου. Ναι. Και πραγματικά γίνεται χαμός, ο κόσμος έρχεται και του αρέσει πολύ. Γιατί είχαν απορία για να δουν πώς θα μπορούσα να παίξω λαϊκά. Ναι. Και εκεί το κάνουμε πολύ αυθεντικά όμως. Πολύ αυθεντικά. Παίζεις και λαϊκά. Βέβαια. Αφού είπα από εκεί προέρχομαι. Χωρίς αυτό. Μου λέω τώρα, ενώ παίζεις αυτή την περίοδο. Περίμενε, το μαγαζί είναι μόνο χώρος συναυλίας ή όχι, είναι σαν να λέμε κέντρο στο οποίο πας, κάθεσαι στο τραπέζι σου, πίνεις το ποτό σου. Έχεις το φαγητό σου. Και αυτό. Ναι, ωραία. Και πολύ φθηνά. Ναι. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Το κάναμε μόνο για αυτό το λόγο. Σας κατσικώθηκα. Εννοείται, βέβαια. Δεν κατάλαβες. Σας κατσικώθηκα. Μιχάλη Παύρου, για δώσε. Τι να δώσω. Ό,τι έχεις ευχαρίστηση και εσύ τώρα. Πόσα χρόνια είναι η κλασική περίοδος της σπουδής πάνω σε αυτό που κάνεις? Πόσα χρόνια, Εγώ θα σας πω τι έγινε με μένα. Εντάξει, είναι ανάλογα το δύο βέβαια. Αλλά εγώ όταν φοιτούσα στον Νίκος Καλκώτα, στο δύο, είχα πάει προοριζόμενο δηλαδή για 5 έτη. Αλλά έκανα τα δύο, ναι. Εκεί που ήταν ο δάσκαλος μου, ο Μανώλης Μιχαλάκης. Και μετά με βάλε και δίδασκα τους μικρότερους. Δηλαδή δεν την έκλεισα την πενταετία που λέμε, ας πούμε. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλο θέμα αυτό για το πόσο μπορεί να διαρκεί μια σπουδή σε ένα όργανο. Γιατί ακούμε και περισσότερα χρόνια, έτσι 8, 12, πρέπει πτυχίο, ας πούμε. Αλλά έχει να κάνει καθαρά με το δάσκαλο και με την επιλογή της ύλη που θα βάλει στο μαθητή. Μπορείς να ζήσεις ακόμα από αυτό που κάνεις? Κοίτα, είμαστε σε μια φάση. Το λέω και το ξαναλέω με κίνδυνο να γίνω σχεδόν γραφικός ως επαναλαμβανόμενος, που οι υπέρογγες αμοιβές παλαιότερων γενεών έχουν αυτή τη στιγμή καταλήξει σε μια κατάσταση στην οποία οι νεότεροι, όσο άξιοι κι αν είναι, υποαμείβονται. Λοιπόν, ίσως αν έβγαινες με αυτό το πράγμα στη δεκαετία του 80, στα 25 σου να ήσουν κρίσος, που λέει ο λόγος. Ή τέλος πάντων πολύ άνετος, ρε φίλε. Τώρα πώς πάει αυτό το πράγμα? Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η άνεση που λέμε σε εισαγωγικά. Εντάξει, σαφώς υπάρχει μια αξιοπρέπεια για την οποία παλεύουμε. Δηλαδή, δεν παλεύουμε για τα πολλά, παλεύουμε για το. Για αυτό που μπορούμε, δηλαδή. Για αυτό που αρκεί. Για αυτό που θα μας αρκεί. Και βέβαια, εντάξει, σαν άνθρωπος είμαι κι εγώ έτσι. Ας πούμε, υπάρχουν άλλοι συνάδελφοί μου που μπορούν να χρεώσουν μια ώρα σε ένα ιδιαίτερο, ξέρω εγώ, 70 ευρώ τώρα. Ναι. Δεν γίνεται αυτό, ήταν. Κάνεις ιδιαίτερα, μαθαίνεις. Έρχονται τα παιδιά δίπλα σου να μάθουν. Σκέψω ότι είσαι 27 χρονών, αλλά εντάξει τώρα, τι να κάνεις. Από 17 χρονών κάνω ιδιαίτερα, ναι, γιατί το είχα χρέος με αυτό το πράγμα. Και επειδή μιλήσατε πριν για την τέχνη. Θα μου επιτρέψεις ένα πράγμα. Ή μιλάμε και οι δύο ένα τον άλλον στον ελληνικό, ή μιλάμε και οι δύο ένα τον άλλον στον πληθυντικό. Έγινε, ναι. Ωραία. Θα το καταφέρω και αυτό. Ναι. Ρε φίλε, κάτσε, περίμενε. 6 χρόνια διαφορά έχουμε. Ναι, έχει ο σεβασμός, εντάξει, είναι μια αρχή. Είστε εξαιρετικός, κύριε Παύρου. Όχι, είστε εξαιρετικός, κύριε Παύρου. Και πάλι μπράβο. Ξανά τα ονόματα της μητέρας και του πατέρα θέλω. Αργυρό και Νίκος. Μεγάλη διαφήμιση. Αργυρό το γένος.
Δηλαδή το γένος. Το γένος, το πατρικό της. Πετρομιανού. 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 Λοιπόν, Πετρομιανού Παούρη. Όχι, να τα λέμε, συγγνώμη. Παούρη, Παούρη είναι. Όχι, είναι και. Αυτό το βασικό κεφάλι, μάλλον. Αυτό. Όχι, να τα λέμε, να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταξίωση για έναν άνθρωπο από το να βλέπει το παιδί του να προκόβει και να αναγνωρίζεται το ήθος και το ταλέντο του. Τώρα κακά τα ψέματα. Ναι, καλά, εσύ για ένα τέτοιο ζουν οι γονείς, ε? Ναι, ακριβώς. Εσύ θα κάνεις παιδιά? Πρέπει. Ερωτευμένος είσαι? Βέβαια. Ναι, βέβαια, ναι. Μάλιστα. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Γίνεται. Για την τέχνη μιλάω. Ναι. Είσαι ερωτευμένος με την τέχνη ή είσαι ερωτευμένος με κορίτσι? Με την τέχνη είμαι παντρεμένος. Με το κορίτσι ακόμα δεν έχω παντρευτεί. Αλλά είμαι ερωτευμένος και με το κορίτσι. Το σκέφτεσαι, θα ήθελες να το κάνεις? Βέβαια, εννοείται, χωρίς αυτό δεν πάει. Ωραίος. Βέβαια. Και είσαι και τύπος έτσι παλαιών με την καλή έννοια αρχών και μονογαμικός? Ναι, ναι, 100%. Παίξε μου ένα τραγούδι για τον έρωτά σου. Παίξε μου ένα κομμάτι το οποίο τώρα σου βγαίνει για τον έρωτά σου. Ή παίξε μου ένα κομμάτι μετά τη συζήτηση που κάναμε για τον έρωτα. Μην το δεις έτσι, γιατί μπορεί να σε κομπλάρει αυτό το πράγμα. Πώς με κομπλάρει, αλλά. Ό,τι θέλετε, άκουτε κύριο Παούρη, μου φαίνεται. Λοιπόν, στον ελληνικό, θα πω πολύ ευχαρίστω. Είναι θέμα σεβασμού. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επίσης να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε πάρει παράταση. Δυστυχώς όχι για την εκπομπή με τον Παούρη. Αν και νομίζω ότι σήμερα ξεκινάει μία. Να σου πω κάτι, Μιχάλη. Καλά να μας έχει ο Θεός. Πιστεύεις? Τη ευκαιρία. Άσχετο. Δεν σου κάνω τώρα αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία στον Τσίπρα. Όχι, πολύ πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε να μας έχει καλά ο Θεός ή να είμαστε καλά, ή όπως θέλεις και όλο τον κόσμο, να ξαναβρισκόμαστε. Να ξανανταμώνουμε και να ξαναβρισκόμαστε. Που λέει και ο Σαββόπουλος. Ποιον σέβεσαι καλλιτέχνη πολύ? Σέβομαι πολλούς τώρα. Περίμενε να πω ότι για την παράταση πριν που είπα, παράταση δεν παίρνει η εκπομπή με τον Μιχάλη Παούρη σήμερα, αλλά πρόκειται να υπάρξει επανάληψη, όχι παράταση, θα είναι δική μου πολύ μεγάλη χαρά. Παράταση παίρνει η παράσταση Φάουστ, το συνομήλικο του ελληνικού κράτους έργο που έγραψε ο Γκέτε και ανεβάζει ο Μιχάλη Μαρμαρίνο στην κεντρική σκηνή. Υπέροχος χώρος, επί τη ευκαιρία, όποιος δεν έχει πάει, της στέγης γραμμάτων και τεχνών. Όχι τεκνών, τεχνών. Ποιον θαυμάζεις πραγματικά? Έναν άνθρωπο εν ζωή θέλω να μου πεις που θαυμάζεις. Το Μίμη Πλέσσα. Θέλω ένα ταξίμι, ίσα ένα ταξίμι, να μας πάει 20 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος. Φίλες, φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Μάστερ κλάση ηχοληψίας ο Χατζιωαννίδης. Ευχαριστώ την Ελένη Πουλιέρη. Sky 103 ζωντανά. Και το φαινόμενο στο μπουζούκι λέγεται Μιχάλης Παούρης. Κάθε καλό.